ο Μάικλ Ντάγκλας και η Καθλίν Τέρνερ ξαναγυρίσουν στα γνωστά τους κόλπα σκαρώνοντας απίθανες παγίδες στο Ντάνι Ντεβίτο και το Σπύρο Φωκά με το διαμάντι του Νείλου. Ο Σον Κόνερι και ο Κρίστοφερ Λαμπέρ ταξιδεύουν στους αιώνες πολεμώντας το απόλυτο κακό στο Highlander ο αθάνατος. Ο Αλ Πατσίνο είναι ένας αδίστακτος και πλήρως γκάνγκστερς. Η Μισελ Πάιτσερ είναι η γυναίκα που για να την κρατήσει θα κάνει τα πάντα στον σημαδεμένο. Εκρηκτική δράση έχει ο... Μετά από παράκληση τηλεθεατών μας, δείτε σε επανάληψη την εκπομπή «Ζητείτε λύση». Αύριο Δευτέρα, στη 1:15 το μεσημέρι στον Αντένα, πού και πώς πάει η κάθαρση. Ο Γεωργής Μασαβέτας φιλοξενεί τον Υπουργό Προεδρίας Μιλτιάδη Εύερτ, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Λευτέρη Δερυβάκη και το στέλεχος της ΕΑΡ Κώστα Φιλίνη. Πού και πώς πάει η κάθαρση. Ζητείτε λύση. Αύριο Δευτέρα, στη 1:15 το μεσημέρι, στον Αντένα. Βλάβη παθαίνει ο δορυφόρος A-Kid στις 4, ενώ 2 λεπτά μετά φάσεις και γκολ από αγγλικούς και γερμανικούς αγώνες θα δείτε στο Ευρωγκολ. Ο Detective T έχει προβλήματα με τις δημόσιες αρχές στις 5:20 και ενώ τα πίθα στα 9 είναι κοντά σας στις 5:10, ο Πέτρος Κολέτης στη μουσική εκπομπή του Τολμό φιλοξενεί την Ελένη Δήμου στις 6 και ο Lee Majors γίνεται μέλος μιας συμμορίας μοτοσυκλετιστών στις 7 στον Κασκαντέρ. Ο τροχός της τύχης, ο Γιώργος Πολυχρονίου και το πάντα κεφάτο κοινό τους είναι μαζί σας στις 8 και μετά τα νέα του Αντένα στις 8:30 μείνετε μαζί μας για το απολαυστικό πικάντικο δεκάλεπτο της Ψαροκοστούλας και μην χάσετε το ένατο επεισόδιο της ατμοσφαιρικής και γεμάτης μυστήριο σειράς μας «Ο Κίτρινος Φάκελος» που ξεκινά 10 λεπτά μετά τις 9. Και όλα αυτά την... Υπόθεση Thomas Crown. Ο Steve McQueen είναι εγωιτευτικός, εκκεντρικός εκατομμυριούχος και μυστεύει τράπεζες. Η Faye Dunaway, σαν γυναικτική αστυνομικός, βρίσκεται στα ίχνη. Ο έρωτας γράφει απίθανα σενάρια. Υπόθεση Thomas Crown. Αύριο Δευτέρα στις 10:15 το βράδυ στον Αντένα. Holy. What? Nothing. He's dead. He's dead! Ο νεαρός μπόξερ βασανίζεται για ένα φόνο που δεν έκανε. Once they get you, your life isn't worth... But do as I say, Jeff Jones. Stay away from places. Stay away from all places. Το πορτρέτο ενός φυγάτου. Αύριο Δευτέρα, 3:30 μετά τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Ο Τζον Ουέιν είναι ο σερίδης του West με τον θανατηφόρο πιστόλι. Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο. Τετάρτη πρωί η εκτέλεση. Τον φώναζαν μικρό Μπίλι. Και εκτός από τις γυναίκες, το μόνο πράγμα που του άρεσε ήταν τα πιστόλια. Γνωρίστε τον άνθρωπο πίσω από το θρύλο στην περιπέτεια Billy the Kid. Όταν ξεσπά ο πόλεμος με τους Ινδιάνους, ο Τέλης Σαβάλας και ο Τζορτζ Μεχάρης βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα στους κυνηγούς της γης. Τα καλύτερα western έχει ο... Τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης σε μια εκπομπή. Ευρωγκολ με το Σταύρο Τσόχο αύριο Δευτέρα, 2 λεπτά μετά τις 4. Όλα τα στιγμιότυπα από τους αγώνες του Αγγλικού και του Γερμανικού πρωταθλήματος μόνο στον Αντένα. Ευρωγκολ. 30 λεπτά για τους πιο απαιτητικούς φίλους του ποδοσφαίρου. Ευρωγκολ με το Σταύρο Τσόχο. Αύριο Δευτέρα, 2 λεπτά μετά τις 4 στον Αντένα. Okay, okay. This guy wants a war. He's gonna get a war. And that cut off is. If somebody's pushing you, you just push back a little harder. Nobody works my neighborhood like that. Let's come here. Ο Μάις Κρέιν και οι σπυροτράχυλοι ταξιδίδες του μονοπολούν βία τους δρόμους της πόλης. Η ομάδα Αλφα αναλαμβάνει τα την Τρίτη, στις 11:15 το βράδυ, στον Αντένα. Brown, if you can get the hunting party moving within the hour. No question of running away in the face of bats from savages. One day, I defend.
ήχους από τους εξαγριωμένους Απάτσι. Silent. Σον Κόνερι, Μπριζίτ Βαρντό και κλασικό western στο Silent. Την Τρίτη, 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. You are terrific. I used to be afraid of you, Livano. Not anymore. I am richer than you are. I have never been this happy in my life. Maria Lazzarito! That's the way to pronounce that song. Ο Νάστης ο Θρύλος. Η πολυθάρεση ζωή του Έλληνα μεγιστάνα μόνο στον Αντένα. Ο Νάστης ο Θρύλος. Δείτε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συγκλονιστικής υπερπαραγωγής. Την Δετάρτη στις 10 το βράδυ στον Αντένα. Μίλαν Σαμπτόρια. Οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στον δεύτερο τελικό του Super Cup. Η τηλεόραση του Αντένα εξασφάλισε και αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της πρωταθλήτριας με την κυπελούχο Ευρώπης. Μίλαν Σαμπτόρια, την 5η 29 Νοεμβρίου στις 9:25 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από το Μεάτσα. Είναι μια προσφορά του Χαρίσο. Οι συνθήκες του φόνου δεν πείθουν τον Κότζακ. Now how would you like to comb your curly locks like this? Anybody look behind a mirror? Ένα υποχθόνιο σχέδιο θα φέρει στο φως ο Τέλης Αβάλας στον Κότζακ. Την Πέμπτη, 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. I almost got into him. He's been so weird lately. What do you mean? Why, the ventriloquists are all the same. You know, the dummies are a part of it. Oscar is becoming a fixation, Mr. Applegarth. He's your defense mechanism. Δεν δίνει πια μόνο παραστάσεις. Hey, he's a stick of wood. I mean, you could do that with any dummy. Ελέγχει τη ζωή και τη θάνατο. Just kidding. A wooden dummy. Το μυστήριο της Παρασκευής. Την Παρασκευή στις 10 και 20 το βράδυ στον Αντένα. Η Σίλβια Κριστέλ αρχίζει μια ερωτική σχέση με ένα νεαρό αγόρι. Θα του μάθει όλα όσα ξέρει για τον έρωτα. Η γοητευτική πρωταγωνίστρια της Εμμανουέλας, την ταινία «Η δασκάλα και ο Παρθένος». Η Τζέιμι Λι Κέρτις είναι μια γυναίκα της νύχτας. Το επάγγελμά της έχει μεγάλους κινδύνους αλλά και αμοιβές. Δεν υπάρχουν δισταγμοί για μια από τις ανεξάρτητες επαγγελματίες. Η Τζον Κόλινς έχει ανάγκη από ένα σύντροφο. Αισθησιακή γεμάτη πάθος το αναζητώντας τον έρωτα. Ο λογοηθία είναι ο... Σου αρέσει η Μαρία και θέλεις να τη ρίξεις στο κρεβάτι σου. Μίλητος είναι γεια σου. Τότε γιατί δεν τον αναγνωρίζεις? Η νομιμοποίησή μου με ενδιαφέρει απολύτως. Πάνω από κάθε φορά. Έχει μέσα στο αίμα της την προδοσία. Από την ίδια της τη φύση. Ο κύριος Τασάκος. Νομίζει πως όλες είμαστε υποψήφιες στη ματά του. Αβά. Θεωρεί τον εαυτό του Καζανόβα. Ο γάμος, αγαπητή μου, η ζεύξη των δύο ανθρώπων είναι μια υπεύθυνη υπόθεση και εγώ όταν έπρεπε. Ο Κωστής Ρούσης σχεδιάζει την κατάκτηση της Μαρίας. Εκείνη παίζει το παιχνίδι της ερωτικής πρόκλησης με τον Μάνο Τασάκο. Στο ένατο επεισόδιο της συναρπαστικής μας σειράς, ο Κίτρινος Φάκελος. Αύριο Δευτέρα, στις 9 και 10 το βράδυ, μόνο στον Αντένα. Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα Σπέτσα. Αυτή την Τρίτη στο μαγκαζίνο με στυλ και φαντασία φιλοξενώ ένα από τα μεγαλύτερα και δημοφιλέστερα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού. Τον μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ, της εθνικής μας και πρώτο δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Φασούλα. Τι προτείνουν οι διάσημοι μέτρων της μόδας για την άνοιξη καλοκαίρι 91, η τραγουδίστρια Σοφία Αρβανίτη συζητά μαζί μου και τραγουδά για εσάς αγγλικό στίχο. Μια σπάνια συλλογή 4.000 βιβλίων βρίσκεται κάπου στη Σιφιστιά. Και όπως πάντα το quiz μας που προσφέρει πλούσια δώρα. Αυτή την Τρίτη με στυλ και φαντασία στις 6 το απόγευμα από τον Αντένα. Είσαι παρανοϊκός.
χωρίς να την πάρω, θα του κάνει ζημιά. Και μαζί με την επιτυχία του κοντού να πιάσει τον W. Παρό του λύση. Θα το φτάνει στον πιστόλι. Είσαι φάντασμα! Είσαι φάντασμα! Είσαι το πιο χοντρό φάντασμα από οτιδήποτε. Καμιά σατανική ανακάλυψη δεν αφήνει ανεκμετάλλευση ο Γιώργος Κωνσταντίνος στον Άγγελο κατά λάθος. Και αυτό είναι δικό μου καρόφωμα. Εγώ τον έσπρωξα να κάνω αυτό το πανάσιμο μάθημα. Κάνα σχόλιο. Την Τρίτη στις 9 και 10 το βράδυ στον Αντένα. Ο Κώστας Πρετεντέρης, ο Βασίλης Τσιβιλίκας και ο Αντένα είναι η μοναδική ένωση για την τσικαντιστική σειρά «Ο Κύριος Συνήγορος». Ο δικηγόρος Παρλάτος είναι ο νομικός σας σύμβουλος και αγορεύει κάθε Τετάρτη στις 9 και 10 το βράδυ. Για κάθε υποθεσή σας, αποκαλυφθείτε στον «Κύριο Συνήγορο» κάθε Τετάρτη στις 9 και 10 το βράδυ στον Αντένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, λέτε, και δεν έπρεπε να θυμίσω ούτε να αναλάβω υποχρέωση. Ότι η μητέρα μου είστε δίκαιο. Ο γάμος αυτός ήταν λάθος. Και για μένα και για εσένα. Δεν είναι αντικειμενική στην κατάδοσή της. Διότι διάγεται αισθητικά από την κατηγορημένη. Κοντά στο παιδιό μου. Αυτό δεν φτάνει για να νιώθω έτσι. Νιώθατε έτσι από την πρώτη μέρα που τη γνωρίσατε. Ψέμα. Μόνοι σας το είπατε, κυρία Λυκίδου. Είναι αθώα ή ένοχη. Η Αντιγόνη Βαλάκη. Ο Μάνος Πατράκης. Ο Νίκος Τζόγιας. Και ο Λυκούργος Καλέργης. Σε συγκλονιστικές ερμηνείες. Αθώα ή ένοχη. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στον Αντένα. Εσύ με κατέπληξες με όλα αυτά που μου είπες. Όμως θα μου επιτρέψεις να έχω τις αντιρρήσεις μου για το παιχνίδι που τους παίζουμε. Ένας άνθρωπος πεθαίνει επειδή εσένα το μυαλό σου γυρίζει συνεχώς στην εύθυνη χείρα σου. Ο Τίμων θα μάθει την αλήθεια με κάθε τρόπο. Στο Φόβος και Πάθος. Την Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στον Αντένα. Ο Ντάνα Ακρόε και ο Τσέβι Τσέις οδηγούν την παρέλαση των κομικών αστέρων του Αντένα. Θα εκτελέσουν μια μυστική αποστολή της CIA αν βγουν ζωντανοί από την εκπαίδευση στην κομμωδία «Οι κατάσκοποι που ήρθαν από τη ζέστη». Τους φωνάζουν nerds και ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία. Είναι περίεργοι, ιδιότροποι και παρεξηγημένοι. Δεν τους φαίνεται, αλλά δεν πρέπει να τους θυμώνεις. Γιατί τότε ξεσπάει η εκδίκηση των nerds. Από το Las Vegas ως την Ελβετία, ο Michael Caine είναι ο μεγαλύτερος ζωγαδόρος του κόσμου. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά. Έχει όμως τη Silver Shepherd και μαζί κάνουν ένα μοναδικό συνδυασμό στην επιχείρηση Ασίδη. Αμερική του 50. Η ταινία από όπου ξεκίνησαν την καριέρα τους ο Harrison Ford, ο Richard Dreyfuss, ο Ron Howard. Το αυθεντικό American Graffiti. Νεανικά συνθήματα. Απίθανες κομμωδίες έχει ο...